Όποια κυβέρνηση για να έρθει, ξέρουν λοιπόν από ότι από αυτό εδώ το βήμα είναι μια ευκαιρία ακόμα σήμερα να ενσωματώσουμε στη δική μας κουλτούρα, την πολιτική κουλτούρα μιλάω, αλλά και την κοινωνική κουλτούρα, ότι ο τουρισμός και ιδιαίτερα ο τουρισμός υγείας έχει περιθώρια την ΚΟ, τη Δωδεκάνησο, τον Νότιο Ιώ και τη χώρα να την κάνει πρωταθλητή σε παγκόσμιο προορισμό σε ό,τι αφορά τις παροχές υγείας. Επομένως, αυτό το δεύτερο συνέδριο, κύριε Πρόεδρε, έρχεται στη συνέχεια του προηγούμενου συνεδρίου, του πρώτου συνεδρίου στην Ιθάκη, που εκεί η Νέα Δημοκρατία με τον τομέα της μπόρεσε και κατέθεσε ένα πρόπλασμα προτάσεων και προγραμματικών θέσεων που αφορά την προγραμματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας. Μια παράταξη ιστορική, ξέρετε, πρέπει να πω, που σέβεται την κοινοβουλευτική τάξη, όπως είπε ο Αριστοτέλης Παυλίδης, αλλά σέβεται και την αρχή της συνέχειας του κράτους. Κάτι που η κυβέρνηση που είναι σήμερα δεν έχει δείξει προς το παρόν. Θέλω να ομολογήσω ότι ο καθόλου ευγενής και εξαιρετικός φίλος ο γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού κ. Τσιάλας, προσερχόμενος στο βήμα μου, είπε: ήρθαμε γραβάτα. Αυτό είναι μόνο μια αναφορά για να δείξουμε ότι δεν προσπερνάει κανείς την εικόνα χθες του κ. Πρωθυπουργού από το Ζάπιο, όπου ανακάλυψε τη γραβάτα, γιατί ήταν ξέρω το μόνο λάφυρο που είχε από τη διαπραγμάτευση από το Μακεδονικό και ήταν και το μόνο που έχει να δείξει μέχρι σήμερα σε μια κακή πολιτική συγκυρία όπου ο τουρισμός γι' αυτό είναι δεύτερη επιλογή.